αποφάσισε στη σημερινή της συνεδρίαση να ζητήσει από την Ολομέλεια του Σώματος την παράταση των εργασιών της μέχρι τέλους Μαΐου, προκειμένου να καταθέσει το πόρισμά της. Τους στρατηγικούς στόχους για τον εξυγχρονισμό και τον εκδημοκρατισμό της δημόσιας διοίκησης στη χώρα μας παρουσίασε ο Υπουργός Προεδρίας Απόστολος Κακλαμάνης, μιλώντας κατά τη σημερινή πρώτη ημέρα των εργασιών της διημερής σύσκεψης των Υπουργών Δημόσιας Διοίκησης της ΕΟΚ που άρχισε στο Μάστριχτ της Ολλανδίας. Συλλογικές συμβάσεις εργασίας θα μπορούν να υπογράφουν τα πρωτοβάθμια αλλά και τα εργοστασιακά σωματεία με τροπολογία στο νόμο 3239 που προτείνει ο Υπουργός Εργασίας Γιώργος Γεννηματάς. Ολοκληρώνονται οι εργασίες για τη διεξαγωγή των 13 αναπτυξιακών συνεδρίων που θα γίνουν μέσα στο 1988 σε όλες τις περιφέρειες της χώρας. Αυτό ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Εσωτερικών Άκης Τσοχαντόπουλος, ο οποίος συμπλήρωσε ότι αυτές τις ημέρες πραγματοποιούνται σε αρκετές περιφέρειες, ημερίδες και προσυνέδρια που εξειδικεύουν τα θέματα της κάθε περιοχής. Συνεδρίασε σήμερα υπό την Προεδρία του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη η Εκτελεστική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρόεδρος του κόμματος προέβη σε σύντομη ανάλυση της πολιτικής κατάστασης. Στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας άρχισε το απόγευμα το συνέδριο του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας Εσωτερικού Ανανεωτική Αριστερά με ομιλία του γραμματέα του κόμματος Γιάννη Μπανιά. Οι ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο Προεδρικό Διάταγμα για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων εξετάστηκαν σε σημερινή συνάντηση του Υπουργού Οικονομικών Δημήτρη Τσοβόλα με εκπροσώπους της ΑΔΔΗ και των Ομοσπονδιών των Εργαζομένων στο Δημόσιο. Στη θαλάσσια περιοχή του Πλατανιά Μαγνησίας περισυνελέγει το μεσημέρι το πτώμα του ενός από τους τρεις αγνοούμενους ναυτικούς, μελών του πληρώματος του φορτηγού Νικόλος, που χάθηκαν τη νύχτα της Κυριακής στη διάρκεια θαλασσοτεραχής. Είναι το πτώμα του Βασίλειου Γιάτσου, του στεργείου, 23 χρόνων, από τα κανάλια Μαγνησίας. Από την ΕΙΔΑΠ ανακοινώνεται ότι λόγω βλάβης του κεντρικού τροφοδοτικού αγωγού αύριο θα διακοπεί η υδροδότηση από τις 9 το πρωί ως τις 3 το απόγευμα στην περιοχή Πανόραμα Βούλας, που περικλείεται από τις οδούς Ηροδότου, Τρίας, Αριστίδου, Αρματολών, Σαλαμίνα, Σιμητού, Ιερολοχητών, Μπέλες, Σαρανταπόρου, Χλώης, Σπάρτη, Ζαλόγκου, Ιωαννίνων, Ρίμινη, Καραϊσκάκη, Κλεισούρας, Τεπελενίου, Τρεμπεσίνας, Ζακύνθου, Δημητσάνης και Αγαμέμνουνος. Αθλητικές ειδήσεις τώρα με τον Άκη Παναγιωτόπουλο. Η μέρα κυπέλλου σήμερα με τους πρώτους αγώνες της προημιτελικής φάσης αυτής της διοργάνωσης. Από τις 8 ομάδες που μετέχουν σε αυτόν τον γύρο, ο Παναθηναϊκός εξασφάλισε ήδη την πρόκρισή του αφού κέρδισε σήμερα στο ουδέτερο γήπεδο των Χανίων τον Ηρόδοτο με 4-0. Η Λάρισα κέρδισε στο γήπεδο του Σταλκαζάρ 1-0 την Καστοριά, Όφη τα Τρίκαλα 3-2 στο Ηράκλειο, ενώ ο αγώνας Καλαμαριάς Ολυμπιακού ήταν ισόπαλος 0-0. Η πρόκριση λοιπόν για τις άλλες τρεις ομάδες που θα ακολουθήσουν τον Παναθηναϊκό στην ημιτελική φάση θα βεβαιωθεί με τους αγώνες ρεβάνς που θα γίνουν στις 9 Μαρτίου. Κακό ποδόσφαιρο παρακολούθησαν σήμερα οι φίλαθλοι στην Καλαμαριά από τον τοπικό Απόλλωνα και τον Ολυμπιακό. Ισοπαλία 0-0 μεταξύ των δύο συγκροτημάτων αυτών της πρώτης εθνικής κατηγορίας και στην περιγραφή τώρα είναι ο Σταύρος Καλαφάτης. Κόρνερ για τον Ολυμπιακό. Κεφαλιά από τον Μητρόπουλο, προσπαθεί να πιάσει το ανάποδο σου το Μουστακίδη, η μπάλα out. Φάση από το δεύτερο ημίχρονο ο Τσέκος στο Τζολερίδη. Μια κόντρα σου του Τσέκου διώχνει ο πλήτης σε κόρνερ. Ο Μουστακίδης τώρα δίνει στον Ξανθόπουλο, ξεπερνάει την αντίσταση του Σεμερτζίδη. Τη σέντρα δεν μπορεί να πιάσει το σούτ ο Μουστακίδης, η μπάλα έρχεται στο Σιμεούνοβιτς. Μια σέντρα σούτ από το Σαββάκι. Ο Τσολερίδης την πάσα, σούτ από τον Πάπιτσα, η μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι του Κλίτσι. Και απομακρύνεται. Σεμερτζίδης την παλιά. Πέφτει κάτω ο Ιωσιφίδης από την έξοδο του Κλίτσι, ο διαιτητής δείχνει να συνεχιστεί το παιχνίδι. Και εδώ η λήξη του αγώνα, σήμερα στην Καλαμαριά, Απόλλων Ολυμπιακός 0-0. Μόνιμα στην επίθεση ήταν η ομάδα της Λάρισας, κέρδισε όμως μόνο 1-0 την ομάδα της Καστοριάς που αγωνίζεται στην δεύτερη εθνική κατηγορία. Στην περιγραφή των φάσεων και του γκολ, ο Αντώνης Κατσαρός. Καραπιάλης παλιά για τον Βαλαόρα μες στην περιοχή, πατάει την μπάλα αυτός για τον Τζιόλι και είναι το πέναλτι που δίνει ο διαιτητής ο κύριος Κουκούλας στο 10ο λεπτό της επανάληψης. Από την ανατροπή αυτή του Καραπιάλη από τον Παπαδάμου, ο Μιτσιμπόνας παίρνει φόρα να εκτελέσει το πέναλτι και αποκρούει ο Τάκος. Χάνεται για ακόμα μια φορά η ευκαιρία για τη Λάρισα να ανοίξει το σκορ. Παραμένει το 0-0. Βουτυρίτσας πάντα.
που κάνει και τη σέντρα. Κεφαλιά του Γιώργα προς τα πίσω, νέα κεφαλιά και να η πολύ μεγάλη ευκαιρία από τον Αθανασίου στο 29 της επανάληψης. Ο Γιώργας μέσα στην περιοχή, Γιώργας που ανατρέπεται και είναι το πέναλτι για την Λάρισα στο 41 της επανάληψης. Ο Γιώργας που ανατρέπεται από τον Καλιμάνη. 3 λεπτά που μένουν για να τελειώσει το παιχνίδι. Εκτελείται το πέναλτι και είναι το γκολ για την Λάρισα από τον Τσιόλη. Η διαμόρφωση του σκόρ αλλά και το τελικό αποτέλεσμα θύμιζαν Αγγλία σήμερα στο Ηράκλειο. Όφι 3, Τρίκαλα 2. Όλα τα γκολ μπήκαν στο δεύτερο ημίχρονο. Στο 47 προηγήθηκαν οι φιλοξενούμενοι των Τρικάλων με τον Καραγκούνη. Στο 49, δύο λεπτά αργότερα, έγινε το 1-1 από τον Πατμετζή, στο 74 το 2-1 από τον Παπαβασιλείου και στο 82 το 3-1 από τον Βέρα με πέναλτι. Με τη λήξη του αγώνα στο 90 έγινε το 3-2 τελικό σκορ από τον Τσιρογιάννη. Για τον Παναθηναϊκό, δεύτερος αγώνας στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας με αντίπαλο τον Ηρόδοτο, σε αυτή τη φάση του κυπέλου, στην πρώη ημιτελική φάση, θα έχει καθαρά τυπικό χαρακτήρα. Σήμερα, στο ουδέτερο γήπεδο των Χανίων, οι πράσινοι επιβλήθηκαν άνετα με 4-0 του Ηρόδοτου. Εκεί ήταν ο Γιώργος Παγάκης που περιγράφει τα γκολ. Καραβίδα στο κόρνερ, γίνεται κεφαλιά από τον Βλάχο. Ο Πατσιμίλας και είναι γκολ. Το 1-0 για τον Παναθηναϊκό μετά από το κόρνερ του Καραβίδα. Η γυριστή κεφαλιά προς τα πίσω του Βλάχου. Και με δύναμη ερχόταν ο Μπατσινίλας και με νέα κεφαλιά έκανε το 0-1 εδώ στα Χανιά. 36ο λεπτό. Κόρνερ πάλι με τον Καραβίδα για τον Παναθηναϊκό. Έφτασε μπάλα στο Δημόπουλο. Δυνατό το σουτ και είναι το 2-0 από τον Δημόπουλο. Ένα πολύ ωραίο γκολ του κυνηγού του Παναθηναϊκού από το κόρνερ αυτό του Καραβίδα. Σε αυτή την φάση ο Παναθηναϊκός είναι στην επίθεση και θα κερδίσει το πέναλτι με τον Μπατσινίλα που σήμερα έπαιξε στην επίθεση. Το πέναλτι που θα εκτελέσει ο Βαγγέλης Βλάχος και θα γίνει το 3-0 ενώ ξαναβλέπετε την ανατροπή και το καθαρό πέναλτι. Το 3-0 από τον Βλάχο. Βγάζει ωραία σέντρα η κεφαλιά από τον Μπατσινίλα. Ένα πολύ ωραίο γκολ από τον Μπατσινίλα 7 λεπτά πριν τελειώσει το παιχνίδι. Που ξεκίνησε από την πολύ ωραία προσπάθεια και την ωραία σέντρα του Καραβίδα και την εντυπωσιακή κεφαλιά εξ επαφής του Μπατσινίλα. Στο γήπεδο της Λιβαδιάς θα γίνει ο αγώνας της προσεχούς Κυριακής για το πρωτάθλημα ΑΕΚ και ΟΦΗ. Αυτό αποφάσισε σήμερα η ενεαμελής επιτροπή της ΕΠΟ, αν δεν γίνει δεκτή η έφεση της ΑΕΚ κατά της απόφασης του αθλητικού δικαστή με την οποία είχε αποκλειστεί από το γήπεδο της, δηλαδή τη Νέα Φιλαδέλφεια, για 3 αγωνιστικές ημέρες. Η απόφαση αυτή θα ανακοινωθεί αύριο. Επίσης, η ίδια επιτροπή της ΕΠΟ έκανε δεκτό το αίτημα του Παναθηναϊκού και ο αγώνας του Παναθηναϊκού με την Παναχαϊκή στην Πάτρα αντί Κυριακής θα γίνει το Σάββατο στις 12 Μαρτίου. Ολοκληρώθηκε σήμερα η προετοιμασία του Άρη στο μπάσκετ εν ώψη του αυριανού κρίσιμου αγώνα στο κύπελλο πρωταθλητριών ομάδων της Ευρώπης στην Θεσσαλονίκη με αντίπαλο την Μακάμπη. Στις εκλογές του ΕΡΕΣ Τέχνη Πανιωνίου, ο Κάρολος Μοφζεσιάν ανέλαβε πρόεδρος στη θέση του Ηλία Μισαηλίδη. Ο Κάρολος Μοφζεσιάν είναι αδερφός και πρόεδρος του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Πανιώνιος, Αβραάμ Μοφζεσιάν. Για το κύπελλο UEFA, η εθνική μας ομάδα των νέων έχασε το απόγευμα στο στάδιο Καραϊσκάκη από το αντίστοιχο συγκρότημα της Κύπρου με 2-1. Σε διεθνή φιλικό αγώνα που έγινε στις ΣΕΡΕΣ, η Ιουγκοσλαβική Βαρντάρ Σκοπίων νίκησε τον Πανσεραϊκό με 1-0. Αναχωρεί αύριο για την Ισπανία η εθνική μας ομάδα κολύμβησης ανδρών και γυναικών προκειμένου να πάρουν μέρος σε διεθνή συνάντηση που θα γίνει το Σαββατοκύριακο στην πόλη Κουρούνια. Για τον καιρό μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος Πέτρος Ξηράκης. Βροχές προβλέπονται σήμερα σε ολόκληρη τη χώρα που κατά τόπους θα είναι ισχυρές. Οι άνεμοι θα πλέουν νότι ισχυροί μέχρι πολύ ισχυροί και τοπικά στο Αιγαίο θυελλώδεις. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο ως προς τις ελάχιστες όμως τιμές της. Έτσι, πιο αναλυτικά, για σήμερα Πέμπτη σε όλη τη χώρα προβλέπονται νεφώσεις με βροχές που κατά τόπους θα είναι ισχυρές. Καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως στη δυτική και νότια Ελλάδα, ενώ τα χιόνια θα περιοριστούν μόνο στα ορεινά της υπηρετικής χώρας. Οι άνεμοι θα είναι νότιοι, στα δυτικά ισχυροί, ενώ στα ανατολικά ισχυροί μέχρι πολύ ισχυροί και τοπικά θυελλώδεις. Οι ελάχιστες τιμές της θερμοκρασίας που σημειώνονται κυρίως στις πρωινές ώρες θα αυξηθούν και στα παιδινά της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 2 μέχρι 9 βαθμούς και στα υπόλοιπα παιδινά από 6 μέχρι 13. Στην Καλαμάτα προβλέπονται νεφώσεις με βροχές ή καταιγίδες. Οι άνεμοι θα είναι νότιοι μέτρη και παροδικά ισχυροί.
Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 6 μέχρι 13 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις με βροχές, ενώ υπάρχει πιθανότητα να σημειωθεί και καταιγίδα. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι ισχυροί και τοπικά πολύ ισχυροί. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 6 μέχρι 12 βαθμούς. Και στην περιοχή Θεσσαλονίκης προβλέπονται νεφώσεις με βροχές. Οι άνεμοι θα είναι νότιο-ανατολικοί μέτρη μέχρι ισχυροί. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 3 μέχρι 9 βαθμούς. Ίδιες περίπου καιρικές συνθήκες προβλέπονται και την Παρασκευή. Μετά το μεσημέρι όμως τα φαινόμενα θα περιοριστούν. Οι θυελλώδεις άνεμοι στο Αιγαίο θα εξασθενήσουν, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Ευχαριστούμε που είσαστε και απόψε κοντά μας. Κυρίες και κύριοι, καλή σας νύχτα. Thank you.